Και οι αστυνόμοι κυνηγούσαν το δολοφόνο που δεν είχε κάνει ζέσταμα προηγουμένως, μέχρι που ο δολοφόνος πιάστηκε. Ναι, έτσι θα ξεκινήσει αυτό το βίντεο. Τι λέει μάγκες, καλά είμαστε, όλα καλά. Χαίρομαι. Εγώ είμαι ο Κώστας Κρύος και αυτό είναι άλλο ένα βίντεο με λογοπαίγνια και ιστορία. Δεν θέλουμε τίποτα να ξεχνάμε το Patreon που υπάρχει για την οικονομική στήριξη του καναλιού καθώς και το νέο Instagram. Βλέπω σας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο με τον Jeffrey Dahmer και μου ζητήσατε να κάνω κι άλλα βίντεο με δολοφόνους. Είστε περίεργοι. Δεν σας χαλάω εγώ χατήρι όμως και θα κάνω ένα βίντεο για έναν από τους πιο αδίστακτους δολοφόνους του Λονδίνου. Ναι, ακριβώς, δηλαδή για έναν λονδολοφόνο. Ωραία. Επισήμως η κωμωδία έχει πεθάνει σε αυτά τα βίντεο. Οπότε και εμείς θα της ανάψουμε το καντήλι της. Καλά τα είπες Κώστα, άντε να τα ανάψεις τώρα. Πόσο μη πρακτικά ήταν αυτά τα πράγματα. Να είμαστε, λοιπόν, περιμένετε. Περιμένετε, το έχω. Έλα για να ξεκινήσει το βίντεο Κώστα. Κλείστο για να μην φύγει η φωτιά. Φαίνεται ωραίο. Σκατά φαίνεται, αλλά ξέρεις κάτι. Αυτά έχουμε. Η Πόλη Νίκολς, μια γυναίκα που ήταν μακριά από τα παιδιά και τον άντρα της, με τη δικαιολογία και καλά ότι δούλευε σαν πόρνη, ενώ αυτή είχε σταθερή πορεία στη ζωή της, έκανε βόλτες στα πτωχοκομεία του Λονδίνου το 1888. 31 Αυγούστου και είχε εξοδέψει όλα της τα χρήματα στο ποτό, έτσι λοιπόν έπρεπε να πιάσει μια δουλειά. Ποτό όμως δεν φαντάστηκε τι θα γίνει μετά. Το ίδιο βράδυ κιόλας στην οδό Bucks Row βρίσκουνε το πτώμα της. Ο λαιμός της ήτανε κομμένος και η κοιλιά της ήτανε πετσοκομμένη. Και πετσοκομμένη ένα πράγμα ακόμα. Τα σπλάχνα της είχανε αφαιρεθεί και παραλίγο κανείς να μην βγάλει σπλάχνα. Κάποιος της είχε βγάλει τα έντερα και αργότερα τον ονόμασαν Jack ο αντεροβγάλτης. Αν μετά τα πετούσε σε βρωμολασπωμένα μέρη θα λεγότανε Jack ο αντεροβάλτη. Γενικά τότε ήταν καθημερινό φαινόμενο να σκοτώνονται γυναίκες που δούλευαν ως πόρνες. Και γι' αυτό το λόγο η αστυνομία άργησε να πάρει μπρος. Δεν ήταν καθόλου πορνηρεμένη. 7 Σεπτεμβρίου βρίσκουν τη Μάρθα Τάμπραμ δολοφονημένη με 39 μαχαιριές. Η ημερομηνία του φόνου και η τοποθεσία του φόνου έκανε την αστυνομία να συνδυάσει αυτό το φόνο με τον Τζακ τον αντεροβάλτη. Δεν ξέρουμε αν ήταν δικό του θύμα όμως γιατί δεν ήταν διαμελισμένη και ήταν τζακατάστατη. Ο βασικός επιθεωρητής υπόθεσης ήταν ο Φρέντρικ Άμπερλαϊν της Scotland Yard. Όσο βρίσκανε θύματα, δηλαδή όσο κάποιος τα σκοτώνω Land Yard, τόσο περισσότεροι έμπαιναν στην υπόθεση. Αλλά ο Φρέντρικ τους έδωσε πολλά πατήματα, ήξερε πολύ καλά εκείνα τα μέρη τα επικίνδυνα και άκουγε μαρτυρίες από πρώτο χέρι που τις επιθεωρούσε έμπιστες. Το δεύτερο official θύμα του ήταν η Άννη Τσάπμαν. 8 Σεπτεμβρίου τη βρίσκουν στην αυλή ενός σπιτιού και ο λαιμός της ήταν κομμένος, είχε ξεκυλιαστεί και τα έντερά της ήταν λιγμένα γύρω από τον ώμο της. Ποιος το έκανε με ρωτάτε, ένας μάγκας στο Λονδίνο. Εντερά μάγκετ. The Londini. Ένα κομμάτι από τη μήτρα της είχε αφαιρεθεί επίσης. Ρε Τζακ. Πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε μαλάκα. Τότε το να σκοτώσεις μια γυναίκα ιερόδουλη ήταν πανεύκολο γιατί πρώτον υπήρχαν πάρα πολλές και η ιεροδουλειά τους ήταν κυριολεκτικά να σε πάνε σε ένα σκοτεινό σοκάκι που δεν σας βλέπει κανείς. Επειδή η αστυνομία χτύπαγε κάρτα και έπρεπε να φεύγει κάθε τόσο από τις περιπολίες. Δεν ήταν περιπολίγες οι φορές που κάνανε και τα στραβά μάτια στα εγκλήματα. Στο σώμα της Άννη δίπλα βρήκανε μια πέτσινη ποδιά και δεν αργήσανε καθόλου να κατηγορήσουν τον Τζον Πίζερ που τότε ήταν γνωστός σαν πέτσινη ποδιά. Αυτός είχε προηγούμενα με βιοπραγίες πάνω σε πόρνες και δεν πρόλαβε να το βάλει στα ποδιά. Ο Πίζερ ήταν και Εβραίος, οπότε ξεσπάει και ένα κίνημα κατά των Εβραίων, δικαιολογία θέλανε. Εκείνος όμως είχε άλοθη και για τους δύο φόνους. Ακριβώς είχε το άλοθη της Πόλιθ. Η έρευνα πάει σε χασάπιδες, σφαγείς και γιατρούς, γιατί έπρεπε να ξέρεις καλή ανατομία για να κάνεις αυτές τις τομές, αλλά δεν έπρεπε να κάνεις πολλές. Μία ανατομίνα. Τότε δεν είχαν τα αυτονόητα ιατροδικαστικά εργαλεία που έχουμε σήμερα. Οι φωτογραφίες ήταν πανάκριβες και δεν μπορούσες να πάρεις αποτυπώματα. Συγγνώμη παιδιά, όλη μέρα ακούω Πέτρο Τζακοβίδη. Επιστολές ένα βουνό λαμβάνει η αστυνομία, αλλά υπάρχουν μέσα πάρα πολλές ψεύτικες πληροφορίες. Όπως ξέρουμε, καλύτερα να σου στείλουν κάτι χρήσιμο παρά πληροφόρηση. Καταλήγουμε λοιπόν στο ότι ο Τζακ είναι 20 με 30 χρονών, έχει μουστάκι και τον χαρακτηρίζουν σεξομανή δολοφόνο. Εξομανίκει όποιον συλλάβουνε γι' αυτό. Ο τρόπος που ακροτηρίαζε μπορεί να ερχότανε από μια σεξουαλική πάθηση που ονομαζόταν σατηρίαση. Ακριβώς επειδή γέμιζε ένα σώμα με τρύπες. Σατηρή. Ασήμαντη πληροφορία για εκείνη την εποχή δεν είναι. Τότε μπορεί να σε στέλνανε σε άσυλο επειδή δεν σου σηκωνότανε.
ή επειδή είσαι μπαγάσας. Νικόλας Άσυλος. Υποψιάζονται λοιπόν τον Τζέικοπ Ιζενσμιντ, που ήταν γνωστός ως ο τρελογούρουνος Χασάπης, και τον έκλεισαν σε άσυλο, αλλά όσο ήταν εκεί πέρα έγινε ένας διπλός φόνος. Διπλός φόνος, πώς το έκανες αυτό ρε Τζακ? Μήπως είσαι Τζακ Κασκαντεροβγάλτης? Η Λιζ Στράιντ, ή αλλιώς Ψηλή Λιζ, άλλη μια πόρνη φυσικά, βρίσκεται με κομμένο το λαιμό, αλλά δεν ακροτηριάστηκε. Οπότε δεν ξέρουμε αν ο δολοφόνος είναι ο Τζακ. Εντάξει, δεν το παίρνω και στο λαιμό της. Μπορεί να ήταν κάποιος μιμητής του Τζακ ή να ήταν ο ίδιος ο Τζακ, απλά κάποιος να τον διέκοψε την ώρα που έκανε το φόνο. Και να του φώναξε, τι κάνεις ρε λαιμόγιο? 45 λεπτά μετά βρήκανε το πτώμα της Κάθι Έντοους με κομμένο το λαιμό και ξεκυλιασμένη. Ναι, το έχουμε μάθει το κόλπο. Όχι βέβαια. Καθίστε να ακούσετε. Ο Τζακ της είχε αφαιρέσει κομμάτια από τα νεφρά και από τη μήτρα. Ναι, τώρα το μάθαμε το κόλπο. Έσχος. Της έβγαλε τα μάτια, της έκοψε την άκρη της μύτης και της έκοψε και τον ένα λογό του αυτιού. Μέσα από διάφορες μαρτυρίες, αυτός ο φόνος ρίχνεται πάλι κατά των Εβραίων. Αλλά ο επιθεωρητής μας της απορρίπτει, μιας και η φόνη ήταν αρκετά μακάβρη. Η Μακέβρεϊ, μια επιστολή στέλνεται στη Scotland Yard που είχε ένα κομμάτι από κουράδα, γι' αυτό και λέγεται Scotland Yard. Όχι, είχε ένα κομμάτι από νεφρό. Είχε σημάδια από την όσο του Bright, από την οποία υπέφερε κιόλας η Κάθι Έντοους. Έντοους, σοβαρά μιλάω. Ο αποστολέας έγραψε ότι έχει φάει το υπόλοιπο μισό νεφρό και όλοι στο τμήμα νεφριάσανε. Σε μια επόμενη επιστολή γράφει κάτι απειλές και υπογράφει ως Jack ο αντεροβγάλτης, που ήταν εκεί πρώτη φορά που γράφτηκε κάπου. Τι θα γίνει ρε Jack τώρα? Θα τρως και ανθρώπους? Έφαγες και το μάτι της κοπέλας που έκοψες? Το τηγάνισες, το έκανες αυγό μάτι? Μήπως να σε λέμε Τζακ αντεραβγάλτης? Αντιεβραϊκά ξεσπάσματα, περιπολίες, επιστολές ψεύτικες, χαμός. Η 25χρονη Mary Jane Kelly βρίσκεται νεκρή στο διαμέρισμά της και ο διαμελισμός της ήταν χρονοβόρος εν μέρη. Μιας και τα όργανα είχαν αφαιρεθεί από το στήθος της, το πρόσωπό της ήταν παραμορφωμένο και έλειπε και η καρδιά της. Ναι, κλασική Mary, έξω καρδιά. Εκεί λοιπόν που η Scotland Yard θα τα γαμούσε όλα, ο Τζακ εξαφανίστηκε. Οι ειδικοί γράφουν ότι η φυλάκιση, η μετακόμιση ή ο θάνατος δεν εμπόδιζαν τον Τζακ. Αποκλείεται απλά, παιδιά, να βγει και στη σύνταξη. Στην σύνταξη. Ο επιθεωρητής μας Φρέντρικ Αμπερλάιν πίστευε ότι ο Τζακ ήταν ο Πολωνός Χιούριν Αντόνοβιτς Κλωσόφσκι, που τον αποκεφάλισαν επειδή σκότωσε τρεις ερωμένες του με ερωμένος. Έμοιαζε πολύ με το προφίλ του Τζακ γιατί είχε σπουδάσει ιατρική, ζούσε κοντά στον πρώτο φόνο και κυκλοφορούσε με μαχαίρι γιατί ήταν παράφρον. Ναι, έκανε του κεφαλιού του. Όσο το είχε. Βέβαια, τίποτα από αυτά δεν επιβεβαιώθηκε και κανείς δεν ξέρει την αλήθεια. Και ξέρετε τι? Ποτέ δεν θα μάθουμε την αλήθεια. Το μυστήριο μένει άλυτο. Τζάκλιτο. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like. Αν σας άρεσε και όμα περισσότερο, γράφτε μου στα σχόλια εσείς με ποιο έγκλημα, δολοφόνο ή γενικά με ποιο θέμα της ιστορίας θέλετε να ασχοληθώ. Βρε, δεν ξεχνάμε ποτέ. Το Patreon που υπάρχει για την οικονομική στήριξη του καναλιού. Ήμουν ο Κώστας Κρύος και τα λέμε μία άλλη φορά. Bye.